SKL, αφής κλαπάνια ΔΕΕ, συνεχώς δίπλα στον αγρότη. Οι Δήμοι είναι έτοιμοι να αναλάβουν δράση στην εθνική προσπάθεια για την καλύτερη αντιμετώπιση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης. Ως ΚΕΔΕ προτείνουμε τη δημιουργία εθνικού συντονιστικού οργάνου για τη διαχείριση του προβλήματος και αναμένουμε από την κυβέρνηση και τους αρμόδιους υπουργούς να μας παρουσιάσουν το εθνικό σχέδιο. Στην επισήμανση αυτή προχώρησε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης κατά τη διάρκεια της έκτακτης διευρυμένης σύσκεψης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την αντιμετώπιση του προσφυγικού και μεταναστευτικού προβλήματος. Χθες δεν συγκεντρωθήκαμε. Συναντηθήκαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών με το μισό Υπουργικό Συμβούλιο σχεδόν. Ναι. Και σαν πρόεδρος και εγώ και ο κύριος Αγοραστός της ΕΝΠΕ των Περιφερειών και η Εκκλησία, ώστε να μπορέσουμε να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να συμβάλλουμε όλοι μαζί σε ένα εθνικό ζήτημα που είναι βέβαια το μεταναστευτικό προσφυγικό. Ωραία. Μέχρι σήμερα η Δήμη είναι γνωστό σε όλους, νομίζω σε όλο το Πανελλήνιο, και στην ισιωτική Ελλάδα μέσα από την άξη των ροών κάναν αυτό που μπορούσαν με αυτοσχεδιασμό και όχι με εθνικό σχεδιασμό. Και φυσικά, όπως είπαμε και εσύ και χθες, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε σε ένα επίπεδο όμως που ζητάγαμε χθες έστω τον εθνικό σχεδιασμό. Δυστυχώς δεν πήραμε και κάναμε τρία ερωτήματα. Πήρατε ακόμη χθες, δεν πήρατε τον εθνικό σχεδιασμό? Μα δεν υπάρχει εθνικός σχεδιασμός. Αυτή τη στιγμή μας μιλάνε και για Plan B. Τα άκουγα χθες, τρελάθηκα. Μάθαμε και το Plan B. Ναι, δεν το ξέρω εγώ. Δεν το ξέρετε εσείς, δεν υπάρχει. Ο κύριος Πατούλης μάλιστα αναφέρθηκε και στην έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ με τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα. Αύριο έχουμε συγκαλέσει έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, όπου θα καλέσουμε και τους δημάρχους από την Επιτροπή Μετανάστευσης που έχουμε ως ΚΕΔΕ. Έχουμε καλέσει τον κύριο Μουζάλα και τον κύριο Παπαδόπουλο, τον Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα αντιστοίχως, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι θα έρθουν. Πού θα γίνει αυτή η συνάντηση, μου είπατε? Αυτό θα γίνει στα γραφεία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, στο αμφιθεατράκι που συνεδριάζουμε. Όπου εκεί θα προσπαθήσουμε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε περισσότερες απόψεις πάνω σε ένα θέμα το οποίο καθόλου πλέον δεν μπορούμε να λιγορούμε, και βεβαίως αυτό που ζητήσαμε χθες είναι από τη στιγμή που κάποιοι δήμοι θα επομισθούν το κομμάτι της φιλοξενίας χωρίς κυδαιμονεύσεις να μπορούν να πάρουν τους πόρους τους απαραίτητους, διότι αντιλαμβάνεστε σήμερα οι δήμοι έχουν προϋπολογισμούς οι οποίοι με μεγάλη προσπάθεια ισοσκελίζονται, και αν μιλήσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να φιλοξενηθούν για αρκετές εβδομάδες ή μήνες, τότε οι προϋπολογισμοί αυτοί δεν θα μπορέσουν να φτάσουν. Θα πειναχθούν στον αέρα. Έχετε δίκιο απόλυτο. Ναι. Ακριβώς. Κύριε Πατούλη μου, εδώ έχουμε δηλώσεις του Σεβασμιωτάτου Σιδηροκάστρου, με αφορμή βέβαια ότι έχουμε και εμείς εδώ στη Ροδόπολη ένα ενδεχόμενο μήπως γίνει κέντρο φιλοξενίας, που κάνει λόγο για δουλειές του ποδαριού. Έχετε κι εσείς αυτή την αίσθηση ότι όντως στο πόδι γίνονται όλα αυτά τα οποία γίνονται μέχρι και σήμερα? Ο Σεβασμιότατος θεωρώ ότι λέει την αλήθεια και νομίζω ότι θα πρέπει, ενώ όλοι έχουμε την διάθεση να προσφέρουμε σε ένα εθνικό ζήτημα ό,τι περισσότερο μπορούμε, ο καθένας με το ρόλο του και διαθέτοντας αν θέλετε και περίσσευμα αγάπη σε συνανθρώπους μας, όμως δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό το σχέδιο που ο καθένας να ξέρει την αρχή και το μέσο της προσφοράς του και το τέλος της προσφοράς του. Αυτό μόνο η κεντρική εξουσία μπορεί να το κάνει. Εμείς είπαμε όμως, εάν δεν μπορεί να δημιουργήσει μια εθνική επιτροπή στην οποία να συμμετέχει η αυτοδιοίκηση, να συμμετέχει η πολιτεία, να συμμετέχει και η αντιπολίτευση, τα κόμματα των αντιπολιτεύσεων, οπότε να μην υπάρχει αν θέλετε η φθορά σε ένα θέμα το οποίο δεν πρέπει κανείς να αντιπολιτεύεται, και να δούμε το μέγιστο δυνατό καλό στο επίπεδο της αντιμετώπισης. Δυστυχώς δεν έχουμε και σε αυτό ακόμα πάρει απάντηση. Ελπίζουμε αύριο να είναι πιο έτοιμη η κυβέρνηση και ο κύριος Μουζάλας εν ώψη και της έκτακτης συνεδρίας την οποία θα κάνουμε. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ θα ζητήσει από την ηγεσία του Υπουργείου να απαντηθούν τα παρακάτω. Ο χρόνος παραμονής των προσφύγων μεταναστών στα σημεία προσωρινής φιλοξενίας, Β, ο ανώτατος αριθμός των προσφύγων μεταναστών που θα φιλοξενηθούν σε κάθε ένα σημείο, και Γ, οι ανάγκες ανά περιοχή. Θα έλεγα όμως, και για να μιλήσουμε στον απόλυτο βαθμό για το θέμα αυτό που είναι ένα σοβαρό θέμα, ότι εμείς ζητήσαμε τρία πράγματα. Πρώτον, για πόσο καιρό και πόσος αριθμός θα έρθει στη χώρα μας και θα εγκλωβιστεί, αν γνωρίζω κάτι περισσότερο, η κυβερνητική. Και δεύτερον,
πού ακριβώς και σε ποιους άξονες θα αναζητηθούν οι χώροι για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να φιλοξενηθούν μέσα από, από την δέουσα, εάν θέλετε, δυνατότητα που μπορεί κανείς στο επίπεδο της φιλοξενίας να τους φιλοξενήσει, αλλά οι τοπικές κοινωνίες να μην έχουν προβλήματα. Σωστά. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή ούτε το ένα ούτε το άλλο που σας είπα πήραμε ως τουλάχιστον άποψη.